Ελάτε λοιπόν μαζί μου να περάσουμε λίγες μέρες στην Σαντορίνη. Έχω τα γενέθλιά μου, οπότε επειδή πέφτει πάντα τον Ιούλιο, καλοκαίρι, είναι καλοκαίρι, θέλω, μ' αρέσει και προσπαθώ να τα συνδυάζω πάντα με διακοπές για να μην είμαι στην Αθήνα. Γενικότερα, έστω και λίγες μέρες για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικές, ώστε να ξεκουράζομαι, να λάβω παραστάσεις, αλλά και κυρίως για την ψυχολογία μου, να σας πω την αλήθεια. Ο προορισμός μας λοιπόν είναι η Σαντορίνη, ένα νησί που έχω πάει ξανά, το αγαπώ πολύ, μου αρέσει πολύ, πάρα πολύ ιδιαίτερο. Δεν μπορώ να καταλάβω τους ανθρώπους που δεν τους αρέσει το νησί αυτό. Ίσως ότι νομίζω ότι οι περισσότεροι παραπονιούνται για το ηλιοβασίλεμα, ότι έχουν δει και καλύτερο. Ναι, μπορώ να πω ότι έχω δει και εγώ αλλού, έτσι, ωραίο ηλιοβασίλεμα. Στην Αντίπαρο, ας πούμε, είδα πέρυσι ένα πολύ ωραίο ηλιοβασίλεμα. Ωστόσο, η Σαντορίνη νομίζω ότι ξεχωρίζει πάρα πολύ, καθώς είναι τα περισσότερα σπιτάκια μέσα σε ένα βράχο και γενικά όλο το νησί έχει δημιουργηθεί από την έκρηξη του ηφαιστείου, οπότε είναι κάτι κατά τη γνώμη μου μοναδικό. Πάμε λοιπόν στην πρώτη στάση που, όπως βλέπετε, σας έχω τραβήξει τη Μήλο, καθώς μου άρεσε πάρα πολύ και επέλεξα να τη βάλω και αυτή στο vlog αυτό. Μ' άρεσαν τα νερά της, δεν ξέρω, γενικά μου φάνηκε ένα νησάκι που θα ήθελα γενικά να επισκεφτώ στο μέλλον και εδώ βλέπουμε λίγο από την Φολέγανδρο, όπου, να είμαι και απόλυτα ειλικρινής, δεν τρελάθηκα. Θα μου πεις τι να καταλάβεις τώρα από μια εικόνα έτσι λίγο από το λιμάνι, όχι και πολλά. Και επιτέλους εδώ αχνοφαίνεται η Σαντορίνη. Δεν σας τράβηξα μέσα από το πλοίο γιατί έπρεπε να κατεβούμε να μπούμε στο αυτοκίνητο, αλλά να τσουκ μεταφερθήκαμε κατευθείαν στο λιμάνι που γινόταν ένας μικρός χαμός. Η αλήθεια είναι ότι η Σαντορίνη έχει πάντα κόσμο και όπως βλέπετε στο βάθος, τα σπιτάκια, αυτό που σας λέω είναι αρκετά ιδιαίτερο. Όλη η διαδρομή λοιπόν από κάτω μέχρι πάνω, γιατί εμείς μείναμε στην Ία, ήταν εκπληκτική. Έχει κάτι γκρεμούς, η αλήθεια είναι λίγο σοκαριστικούς, ένα ύψος το όχι. Αλλά η θέα νομίζω ότι σε ανταμείβει. Εδώ σας έχω τραβήξει να δείτε και ένα σημείο που είναι κάπως πιο κόκκινο, όπως και η κόκκινη παραλία που θα δούμε σε λίγο. Και επιτέλους εδώ έχουμε φτάσει στην Ία και πάμε σιγά σιγά προς το ξενοδοχείο να σας δείξω και τη θέα, αλλά φυσικά και το ξενοδοχείο. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο δωμάτιο, τώρα σας τραβάω από μέσα. Αυτή είναι η θέα, σχεδόν από το κρεβάτι. Στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο έχουμε ξαναμείνει. Εντάξει. Σοκ. Όπως έχετε καταλάβει, έχουμε έρθει στην Ία. Η Ία είναι το πιο ψηλό σημείο του νησιού, οπότε έχει την πιο ωραία θέα. Και εκτός αυτού, το συγκεκριμένο δωμάτιο είναι ουσιαστικά μέσα στο βράχο, έχει φτιαχτεί. Πάμε να σας δείξω το καλύτερο. Τζακούζι με αυτή τη θέα. Δεν θα παραλείψω βέβαια να σας δείξω και το μπάνιο, το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ ωραίο και έχει και προϊόντα Απιβίτα. Λοιπόν, ήρθαμε, ετοιμαστήκαμε και τώρα θα σας δείξω την πιο τέλεια θέα. Πάμε να δούμε. Βέβαια, το κακό με τη Σαντορίνη είναι ότι
Τα σκαλιά είναι πάρα μα πάρα πολλά. Φτάσαμε σε ένα από τα αγαπημένα μου σημεία της Ίας, είναι το κάστρο λοιπόν στην Ία, όπου μπορείτε να δείτε αβίαστα το ηλιοβασίλεμα και φυσικά αυτή την υπέροχη θέα με τα σπιτάκια. Σας προτείνω λοιπόν να πάτε είτε πολύ νωρίς το πρωί, είτε καθώς έχει πέσει ο ήλιος, γιατί πραγματικά όλοι οι τουρίστες τρελαίνονται και θέλουν να τραβήξουν το ηλιοβασίλεμα από εκεί. Κατανοητό, από όλο το νησί μπορείτε βέβαια να το δείτε, ωστόσο εμένα μου άρεσε περισσότερο όλη αυτή η θέα με τα σπιτάκια και επέλεξα να πάω και μέρα που είχε και συννεφιά, για να είμαι και σίγουρη. Και γενικά καλό να αποφύγετε να πάτε στη Σαντορίνη Αύγουστο. Επειδή έχω πάει Αύγουστο, δεν μπορείς ούτε να περπατήσεις. Λοιπόν, εδώ έχουμε κάτσει σε ένα εστιατόριο που λέγεται Αλέξιος και το βρήκαμε τυχαία, είχε καλές κριτικές. Έχω πήρα ένα φαλάφελ και ο σύντροφός μου επέλεξε να πάρει αυτό το κρέας, το οποίο γενικά το ψήνουν μπροστά σου. Εντάξει, σαν εφέ είναι εντυπωσιακό, δεν τρελαίνομαι ούτε για το κρέας, γενικά ούτε για όλη αυτή την εικόνα. Πάμε παρακάτω. Αυτή τη θέα νομίζω ότι όσες φορές και αν τη δω δεν πρόκειται να την χορτάσω. Λοιπόν, είμαστε στην επόμενη μέρα και ετοιμαζόμαστε γιατί θα πάμε για μπάνιο. Ξέρω γενικά ότι η Σαντορίνη δεν φημίζεται και πάρα πολύ για τις παραλίες της, αυτή είναι μια αλήθεια. Ωστόσο θα πάμε να δούμε, γιατί την προηγούμενη φορά που είχα έρθει δεν είχα πάει καθόλου για μπάνιο. Οπότε θέλω λίγο να δω τι παίζει με τις παραλίες. Θα σας δείξω γρήγορα τι έχω βάλει ήδη στο πρόσωπό μου. Λοιπόν, έχω πάρει δύο αντιλιακά. Θα μου πεις γιατί δύο αντιλιακό προσώπου. Γιατί θέλω να βγάλω φωτογραφίες περισσότερο, να σου πω την αλήθεια. Σήμερα έχω βάλει από Fresh Line, από την ήλιο σειρά, το αντιλιακό το οποίο έχει και λίγο χρώμα. Και με βολεύει, με καλύπτει. Έχω βάλει λίγο κονσίλερ. Θα μου πεις κονσίλερ στην παραλία, ναι, θα στο πω γιατί δεν κοιμήθηκε και πάρα πολύ καλά. Της MAC το Studio Finish. Αυτό εδώ. Πάρα πολύ λίγο βέβαια, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ βαρύ. Και θα πάρω τώρα και θα βάλω την πούδρα, η οποία είναι με 30 SPF της 17, είναι πολύ καινούρια, τώρα τη χρησιμοποιώ και εγώ το τελευταίο διάστημα. Απλώς εγώ την έχω στην 05 tan, είναι το πιο σκούρο και κυρίως το χρησιμοποιώ, να σου πω την αλήθεια, σαν bronzer και το περνάω βέβαια και σε όλο το πρόσωπο. Για να καταλάβετε, δεν έχω πάρει καν bronzer, έχω πάρει αυτή την πούδρα και κάνω μια χαρά τη δουλειά μου. Περιμένουμε και το πρωινό, το φέρνουν στο δωμάτιο, επειδή εδώ στο ξενοδοχείο δεν έχουν, ας πούμε, κάποιον κοινό χρηστό, να το πω, χώρο που σερβίρουν το πρωινό. Πολύ καλύτερα βέβαια εννοείται το να παίρνεις πρωινό στο δωμάτιο. Λοιπόν, όπως βλέπετε είναι το 05, αλλά δεν είναι αυτό το πάρα πολύ έντονο που δεν θα μπορέσω να το περάσω όλο το πρόσωπο, οπότε ό,τι μένει με το πινέλο το περνάω σε όλο το πρόσωπο και θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα γενικότερα να έχουμε ένα τέτοιο προϊόν μαζί μας το καλοκαίρι στην τσάντα μας, στην πόλη, σε διακοπές, γιατί μπορείς ανά πάσα στιγμή, εάν είσαι κάνει το μακιγιά σου, να το ανανεώσεις με SPF, που αυτό νομίζω είναι κάτι που μας προβληματίζει όσες κάνουμε έτσι μακιγιά το καλοκαίρι, γιατί χάνεται η προστασία η αντιλιακή. Λοιπόν, έχω πάρει ένα άρωμα μαζί μου και έχω πάρει και αυτό το τσοντάκι από Fresh Line, γιατί θέλω να σας το κάνω unboxing, οπότε θα βάλω το Water Fragrance, είναι άρωμα, μάλλον νερό, το οποίο έχει και λίγο άρωμα. Είναι πάρα πολύ ελαφρύ για παραλία, για κάθε μέρα, για ζέστη, οπότε θα βάλω αυτό. Γιατί παραλία, αλλά θέλω να μυρίζει και ωραία. Και μυρίζει συγκλονιστικά. Έχει και το Shimmering Oil και το Αφρόλουτρο, το οποίο είναι στην ίδια μυρωδιά και καταλαβαίνετε ότι όταν τα συνδυάζετε όλα μαζί αυτά. Και πάμε να σας δείξω και το outfit. Πάνω απλό, αυτό εδώ το καφτάνι που είχα πάρει πέρυσι από την Πάρο, δεν το έχω ξεκολλήσει από πάνω μου. Ένα καπέλο που πήρα φέτος από H&M και μπορείτε να το βρείτε και εσείς αυτή τη στιγμή, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι καινούριο. Πάρα πολύ απλό, απλώς αυτό που μου αρέσει είναι ότι δεν είναι σκληρό και εδώ πέρα μπορείς να το γυρίσεις έτσι, να το έχεις κάτω, για να κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν σας έχω δείξει το μαγιό μου για ευνόητους λόγους, ωστόσο θα σας δείξω λιγάκι. Είναι από Τεζένις και αυτό το πήρα φέτος. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Φαίνεται σαν μαύρο, δεν είναι μαύρο. Είναι ένα βυσσινί και έχει υφή κάπως σαν σατέν. Είναι εκπληκτικό.
Στην παραλία λοιπόν θα πάρω αυτή την τσάντα. Είναι από Στεφανία Φραγκίστα σε συνεργασία με Κορές που την φτιάξανε μαζί. Η αντίστοιχη τους πετσέτα που είναι επίσης υπέροχη. Και μαζί μου θα πάρω αυτά τα αντιλιακά. Το είναι με 30 SPF. Είναι και για πρόσωπο και για σώμα, αλλά αυτό έχει και χρώμα, οπότε θα τα πάρω να τα συνδυάσω. Και πάμε να σας δείξω τι έχω πάρει μαζί μου από καλλιτικά. Έχω πάρει πάρα πολύ λίγα, προϊόντα μακιγιάζ δηλαδή, και πολύ λίγα και για τα μαλλιά. Καλά, έχουμε κάτσει λίγες μέρες, ωστόσο και πολύ να καθόμασταν, να σου πω την αλήθεια, πάλι τέτοια θα έπαιρνα. Λοιπόν, σας έδειξα τα δύο αντιλιακά για το πρόσωπο. Πήρα ένα foundation, ο μοναδικός λόγος είναι γιατί σήμερα έχω γενέθλια, οπότε ξέρω θα βγάλω κάποιες φωτογραφίες και θέλω να φαίνεται λίγο καλύτερα το μακιγιάζ μου, αυτό εδώ από Monrev. Διαφορετικά δεν θα έπαιρνα καν foundation, για να καταλάβετε. Το concealer που σας έδειξα και πριν, πούδρα, bronzer, αντιλιακό, τα πάντα όλα. Πήρα μια πούδρα για κάτω από τα μάτια, γιατί το concealer αυτό είναι λίγο δυνατό, οπότε δεν θέλω να μου μαζεύει. Ένα μολυβάκι για τα φρύδια της Essence, πάναπλο, έχουν ζευστεί όλα. Πάρα πολύ ωραίο, πολύ καλή δουλειά, δεν θα έπαιρνα τώρα gel, πομάδες και τέτοια πράγματα. Πήρα όμως από Benefit το Brow Wax, το οποίο είναι κερί για τα φρύδια και είναι κάπως έτσι, ωραίο, τα κρατάει χωρίς να τα σκληραίνει πολύ. Ένα rose της Monrev, το Blush Bar στην απόχρωση 04, ωραίο χρώμα. Για τα μάτια πήρα δύο μολύβια και τα δύο είναι καφέ, δεν έβαλα καθόλου μαύρο. Λοιπόν, της Monrev το Infinity Liner το 05, το κλασικό, που είναι και αδιάβροχο και ξέρω ότι κρατάει πάρα πολύ. Μετά από MUA το Duo Intense Color, αυτά που, είναι, που έχει δύο όψεις, το πιο καφέ γλυκό και το λίγο πιο σκούρο ας πούμε. Μάσκαρα κλασική μαύρη της Monrev, την Vortex. Για τα μάτια πήρα αυτή τη πάρα πολύ μικρή παλέτα, την οποία και αυτή θα τη χρησιμοποιήσω περισσότερο σήμερα, με κλασικές αποχρώσεις, είναι η bronzed, χρώματα που θα βάλω 100% και περνάμε τώρα στα χείλη. Το Nude Travel από NYX, πήρα από Δημήτρη Στράτος το Shady Lady, αγαπημένο χρώμα, και από εκεί και πέρα πήρα αυτό εδώ το εντατικό και δύο gloss, είπα να πάρω ένα πιο καφέ. Monrev το 07, το κονφετί το καινούριο, και μετά πήρα και το 11 που είναι λίγο πιο ροζ. Αυτά. Σας αφήνω για την ώρα μέχρι να έρθει το πρωινό να συμμαζέψω λίγο το δωμάτιο, γιατί εννοείται ότι θα συμμαζέψω το δωμάτιο πριν έρθουν να το συμμαζέψω. Λοιπόν, ήρθε και το πρωινό, το οποίο το είχαμε παραγγείλει, είχε την επιλογή αυτή δηλαδή, να ζητήσεις ό,τι θέλεις. Και σας αφήνω να το απολαύσουμε. Με μία μικρή έρευνα που έκανα, κατέληξα στην παραλία Περίσσα. Η Σαντορίνη διαπιστώνω ότι έχει πάρα πολλούς μήλους, οπότε μου άρεσε πάρα πολύ να τους βάλω και αυτούς στο vlog. Σας κάνω voice over γιατί από τον πάρα πολύ αέρα δεν ακουγόταν τίποτα από αυτά που σας έλεγα. Φτάσαμε λοιπόν στην παραλία Περίσσα, όπου έχει μαύρη άμμο, είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη. Είναι δίπλα από ένα πολύ μεγάλο βράχο, αλλά δυστυχώς το νερό δεν το απολαύσαμε καθόλου, καθώς κατά μήκος όλης της παραλίας είχε μέσα ένα πάρα πολύ μεγάλο βράχο που δεν μπορούσες με τίποτα να απολαύσεις το μπάνιο. Λοιπόν, έχουμε έρθει λίγο πριν από την κόκκινη παραλία, όπως βλέπετε ο βράχος είναι πορτοκαλό καφέ, θα το πω εγώ, έχει και ένα πάρα πολύ ωραίο εκκλησάκι εδώ. Και μόλις επιστρέψαμε και με περίμενε αυτή εδώ η έκπληξη για τα γενέθλιά μου από το ξενοδοχείο. Πραγματικά συγκινήθηκα πάρα πολύ και είναι υπέροχα. Λοιπόν, έχω ετοιμαστεί γιατί θα πάμε σιγά σιγά για φαγητό. Πρώτα θα δούμε βέβαια το όλιο βασίλειο και μετά θα πάμε για φαγητό. Να σου δείξω λιγάκι και τι έχω βάλει.
Λοιπόν, είναι αυτό εδώ το strapless, το οποίο είναι σαν τύπου μαντίλι, το οποίο το δένεις πίσω. Ένα πάρα πολύ απλό σορτσάκι. Αυτά και τα δύο είναι από H&M. Τη τσαντούλα μου, ακόμα δεν έχω βάλει παπούτσια βέβαια. Λοιπόν, και επιτέλους, σήμερα μας έκανε τη χάρη. Γιατί χθες είχε συννεφιά και δεν είδαμε καθόλου για βασίλεμα. Είναι υπέροχο. Πάμε να πάρουμε το αμάξι. Και δεν μου αρέσει και πάμε. Α, ναι, αυτό. Δεν μου αρέσει και πάμε να τραβάω στα πρόσωπά τους. Στον δρόμο για το Αμμούδι συναντάς αυτή την τυπική θέα. Το Αμμούδι από εκεί που μείναμε πραγματικά ήταν πάρα πολύ κοντά μία κατηφόρα και κοιτάξτε εδώ, είναι το αγαπημένο μου μέρος από τη Σαντορίνη. Έχει μαγαζάκια, ταβέρνες, βλέπεις από κάτω προς τα πάνω όλα τα σπιτάκια μέσα στο βράχο, ειδικά το βράδυ με αυτά τα φώτα, είναι εκπληκτικό. Ανυπομονούσα πραγματικά από όλο το ταξίδι να βρεθώ σε αυτό το μέρος και δείτε τώρα που έχει νυχτώσει ακόμα πιο πολύ πόσο όμορφο είναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανένα κινητό να αποτυπώσει την ομορφιά του. Αυτό είναι το Αμμούδι και νομίζω ότι κάπου εδώ θα κλείσω αυτό το vlog για να απολαύσω και εγώ λίγο περισσότερο. Ελπίζω να σας άρεσε και να είδατε κι εσείς έτσι κάποιες όμορφες εικόνες. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο. Πολλά φιλιά!